Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Αυστρίας, κύριε Αρσένιε, και Πανοσιολογιότατε Άγιε Μέγα Πρωτοσύγγελε, κύριε Θεόδωρε, εκπρόσωποι της αυτού Θειοτάτης Παναγιώτητος, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, κυρίου Βαρθολομαίου, εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Γέροντα Λεοντοπόλεως, κύριε Γαβριήλ, εκπρόσωπε της αυτού Θειοτάτης Μακαριότητος, του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας, κυρίου Θεοδόρου, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Μεσαωρίας, κύριε Γρηγόριε, εκπρόσωπε της αυτού Μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, κυρίου Χρυσοστόμου, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Κασανδρίας, κύριε Νικόδημε, εκπρόσωπε της αυτού Μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, Πανοσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα κύριε Πορφύριε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σιναίου, κυρίου Δαμιανού, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Λάμπης, Σιβρίτου και Σφαγίων, κύριε Ειρηναίε, τοποτηρητά της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Σεβασμιότατοι Άγιοι Αδελφοί, οι συγκροτούντες την Ιεράν Επαρχιακήν Σύνοδον της Εκκλησίας Κρήτης και Θεοφιλέστατε Αρχιγραμματεύ αυτής, Σεβασμιότατοι και Θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, κυρία Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριε εκπρόσωπε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Πρόεδρε του Κινήματος Αλλαγής, κυρίες και κύριοι Υπουργοί και Βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα Κρήτης, κύριε Δήμαρχε Ηρακλείου και λοιποί αντιδήμαρχοι και δήμαρχοι της νήσου μας, κύριοι Πριτάνης, κύριοι καθηγητές, κύριε Γενικέ Γραμματέα Θρησκευμάτων, κύριοι Αρχηγοί, κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών, στρατιωτικών, δικαστικών και εκπαιδευτικών αρχών, άρχοντες σοφικοί άλλοι της Μητρός Εκκλησίας, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί εκ του Ιερού Καταλόγου, οσιότατοι ηγούμενοι και μέλη των μοναχικών αδελφοτήτων, ευλογημένα και πιστά μέλη του πληρώματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, τέκνα γνήσια κατά κοινήν πίστην. Ας είναι ευλογημένο το υπερήμνητο όνομα του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, ο οποίος κατά το πολύ αυτού έλεος ευλογεί το βηματισμό των παιδιών του και τα κατευθύνει στην αγαπητική κοινωνία μαζί του, στην αγαπητική διακονία των αδελφών του, στην αγαπητική προσφορά της ζωής του στο σώμα της Αγίας του Εκκλησίας. Της Εκκλησίας που συχνά μέσα από αντιξοότητες, άλλοτε πάλι μέσα και από παραδοξότητες, πάντα όμως κατά το θείο του θέλημα πορεύεται στον κόσμο, τον προσλαμβάνει χωρίς η ίδια να εκοσμικεύεται, τον αγκαλιάζει, τον συγχωρεί, τον αγιάζει, τον μεταμορφώνει, τον ανασταίνει, τον σώζει. Αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξής της, αυτή και η αποστολή της, η ειρήνευση των ψυχών με την ειρήνη του Θεού, για να γίνεται πράξη το επί γης ειρήνη όπως και εν ουρανής. Και όλοι εμείς οι ταπεινοί εργάτες της, οι καταξιοθέντες λειτουργήν το Αγίο Θυσιαστηρίο, ούδια τας δικαιοσύνας ημών, αλλά κατά το πολύ αυτού έλεος, εργαζόμαστε γι' αυτό, ευαγγελιζόμενοι την ειρήνην σε ψυχές συχνά ανειρήνευτες, που ίσως την αναζητούν αλλού ή την βιώνουν σε κακέκτυπες εκδοχές της, προτρέποντάς της. Ειρήνη ημίν, ειρήνη πάση. Αγαπητοί μου πατέρες, αδελφοί και φίλοι, η Εκκλησία είναι μια αιώνια υπόθεση του Θεού, μια ιστορική πραγματικότητα, στην οποία συνεχώς αποκαλύπτεται και εργάζεται ο Θεός. Αν ομιλούμε μεμονωμένα για τα ανθρώπινα στοιχεία και πράγματα εντός της, τότε δεν πράττουμε σωστά, αλλά και δεν σκεπτόμαστε συνετά, όταν για πολλούς από μας Εκκλησία είναι η σπουδαιοφάνεια των πιστών ή των διακόνων της. Η Εκκλησία είναι το αιώνιο σήμερα, το παρόν του Θεού και όχι του ανθρώπου. Και η λύση στα προβλήματα του κόσμου βρίσκεται στο πώς το σήμερα του Θεού θα παρακολουθεί το σήμερα του ανθρώπου.
το πώς το αιώνιο θα παρακολουθεί και θα εξαγιάζει τις στιγμές και το παροδικό. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας, για να μην είμαστε σκληρόκαρδοι και ρηχοί, χωρίς στοχασμό και διορατικότητα, για να είμαστε αληθινοί μαθητές του Χριστού κατά την καινή εντολή του στο μυστικό δείπνο, αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε θεολογία κυωμένης καρδίας, υπερπαντός. Αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε αυτό τελικά που είναι η αγάπη. Ακολουθώντας αυτήν την οδό και ο επιστήθιος μαθητής του και μεγάλος μας διδάσκαλος, πλήρης όν της αγάπης, πλήρης γέγονε και της θεολογίας. Σ' αυτήν την ιερή αποστολή στον ίδιο του τον εαυτό, στην απόκτηση της αγάπης, μήπως κάποτε δυνηθεί να αποκτήσει και τη θεολογία, αποδόθηκε πριν 30 χρόνια και εκείνος που σας ομιλεί, που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι η χάρις του Θεού και η αγάπη σας θα τον ενθρόνιζε σήμερα σε αυτόν τον Άγιο και υψηλό αποστολικό θρόνο της Εκκλησίας της Κρήτης, εις διαδοχήν μεγάλων και σπουδαίων, προπάντων Αγίων Αρχιεπισκόπων, τους οποίους από την παιδική ηλικία διεικόνησε. Ανερχόμενος στις βαθμίδες αυτού του θρόνου, δεν μπορεί να λησμονήσει πως κάποτε βρισκόταν στα κράσπεδά του ως ιερόπες δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο, αλλά και δεν λησμονεί την πρώτη φορά που πριν από 17 έτη ανήλθε σε αυτόν κατά τη χειροτονία του ως Επισκόπου Κνωσού και βοηθού του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου και προσκύνησε την εικόνα του μεγάλου αρχιερέως που αναγράφει το δωρητή της, Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο, εις μνημόσυνον αιώνιον αυτού. Εδώ λοιπόν, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του ασημοκοντος γουρογένη καπετάνιου του Μεγάλου Κάστρου, του Άι Μινά, σήμερα έρχομαι και πάλι, κουβαλώντας το γυλιό της στρατείας μου, αμαρτίες αφενός και ατοπήματα, αλλά και πίστη και ελπίδα στο έλεος του Θεού αφετέρου. Έρχομαι για την υπαπαντή μου μετά την υπαπαντή, με μια νέα ιδιότητα αυτή τη φορά, αυτήν που ο Άγιος Θεός μου χάρισε, επιλέγοντάς με μεταξύ υπεραξίων εις αδέλφων μου, με την σοφή κρίση και πατρική εύνοια του Παναγιωτάτου Πατρός και Πατριάρχου μας, κυρίου Βαρθολομαίου, και με ψήφους κανονικές της Αγίας και Ιερά Συνόδου της Μητέρας μας Εκκλησίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο οποίο η μη αυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης έχει το μέγα προνόμιο της κανονικής της αναφοράς. Δοξολογώ τον Πανάγαθο Θεό που με καθιστά σήμερα διάδοχο του Πρωτεπισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης, Αγίου Αποστόλου Τίτου, οι υποθήκες των οποίων του Αποστόλου Παύλου δια της προς αυτόν επιστολής του αποτελούν υποθήκες και για τη δική μου αναξιότητα. Οι επίσκοποι γινόμαστε μεν θρόνων διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, αλλά καθημερινός αγώνας μας είναι να γίνομαι και τρόπον μέτοχοι εκείνων. Μορφές μεγάλες της Εκκλησίας μας, όπως αυτή του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, του Αγίου Μύρονος και τελευταία του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου και τον Συν αυτό, που τελειώθηκαν στον τόπο αυτό πριν από 200 ακριβώς χρόνια, νοηματοδοτούν την πορεία των διαδόχων τους που οφείλουν να είναι επόμενοι της Αγίης Πατράση. Εκείνοι, ο καθένας με το χάρισμά του, καλλιέργησαν την Αγία μας Εκκλησία και παρέδωσαν ο ένας τον άλλο τη σκυτάλη ενός έργου μεγάλου και σωτήριου. Εργάστηκαν σε συνθήκες δύσκολες, ασύλληπτες για τα δικά μας δεδομένα, μέσα στις εναλλαγές της ιστορίας, και στερέωσαν την Εκκλησία αφού έζησαν δια δόξης και ατιμίας, δια δυσφημίας και εφημίας, ως λυπούμενοι αείδε χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Τις Άγιες ευχές τους εξητώ, όπως και των προκατόχων μου, ιδιαίτερα των τελευταίων, Γερασίμου του Λετίτζη, κτήτορος του μικρού ναού του Αγίου Μινά,
του αποκρίτης Οικουμενικού Πατριάρχου Διονυσίου του Πέμπτου, θεμελιωτού αυτού του ναού, Τιμοθέου του Καστρινογεννάκη, Ευμενίου του Ξηρουδάκη, Τίτου του Ζωγραφίδη, Τιμοθέου του Βενέρη, Βασιλείου του Μαρκάκη και όλων των επισκόπων του νησιού μας, καθώς μυστικά σήμερα τους βλέπω παρόντες, κύκλο της Αγίας Τραπέζης, για να συνεχιστεί μέχρι να θέλει ο Θεός και από τη δική μου ασθενική παρουσία η αποστολική διαδοχή και η ιστορική διαχρονική μαρτυρία της Εκκλησίας μας. Δόξα τω Θεώ, αμέτρητα λείψανα του ευεργετικού περάσματός τους από τη Μεγαλόνησο, φανερώνονται στις αμέτρικες βασιλικές των πρώτων χριστιανικών αιώνων και αργότερα, μνημεία πίστεως προγονικά που διάσπαρτα υπάρχουν στη γη της. Δόξα τω Θεώ που τα Άγια ονόματά τους θησαυρίζονται στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, στα συναξάρια, στις ιστορικές καταγραφές. Δόξα τω Θεώ που όλοι, αν και εν το ουρανό άνω, είναι παρόντες με ένα μυστικό, μοναδικό τρόπο στη ζωή της Εκκλησίας και ευλογούν το δικό μας βηματισμό. Το νιώθουμε, το αισθανόμαστε, το ψηλαφούμε και με ευγνωμοσύνη μνημονεύουμε τα ονόματα όλων τους και ιδιαίτερα σήμερα του τελευταίου που προστέθηκε στο Αγιολόγιο από τη Μητέρα μας Εκκλησία την ίδια ημέρα της εκλογής μου, του Αγίου Κυρίλου του Λουκάρεως, Οικουμενικού Πατριάρχου του Κρητός. Ο Χριστός όντως σημάδεψε την Κρήτη, την καλή και πύρα, περίρητο γέα, την ωραία και εύγονη δηλαδή γη που κοίταται στη θάλασσα κατά τον Όμηρο και η οποία, όπως έλεγε ο μακαριστός Μητροπολίτης Κισάμου Ειρηναίος, 2000 χρόνια τώρα εμπνέεται και δυναμώνεται από το πνεύμα του Σταυρού, το πνεύμα των μεγάλων ιδανικών, του ηρωισμού και της θυσίας. Στους 20 αιώνες η Κρήτη σταυρώθηκε και αναστήθηκε πολλές φορές, γονάτισε και ξαναστάθηκε πάλι ορθή, και ο ανδριωμένος, ο κάθε κρητικός, είναι ένας ήρωας καμωμένος από το Άγιο χώμα της, τονωτισμένο από αίματα ηρώων και μαρτύρων, από ιδρώτες τιμίου κόπου και από δάκρυα, άλλοτε πόνου και άλλοτε χαράς. Η λαϊκή μας μούσα τον ψάλλει έτσι, τον αντριωμένο μην τον κλαις όσο κι αναστοχήσει, μα αναστοχήσει μια και δυο, πάλι αντριωμένος θα'ναι. Στην κορφή του Γεροψιλωρίτη, ο Τίμιος Σταυρός αποτελεί το ορατό σημάδι του Χριστού στην Κρήτη. Και λίγο πιο κάτω στην αρχαία Γόρτινα, ο Τίτος, ο πρωτεπίσκοπος της Εκκλησίας μας, εξακολουθεί να διαβάζει στα έγγονά του αυτό που του έγραψε ο Παύλος και το κρατά πλέον στον κόρφο της η Κρήτη, μνημείο και μαρτυρία, παρακαταθήκη και προτροπή, πως ο Χριστός πλούσια την ευλόγησε. Τέκνον τίτε, επεφάνει η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης, παιδεύουσα ημάς, ή να αρνησάμενη την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός ζήσομεν. Εμπρότης, παρακαλώ να μου επιτρέψετε να στρέψω ξανά το λόγο στη μεγάλη και χαρισματική μορφή του ιστορικού προθιεράρχου της Εκκλησίας Κρήτης, Ευγενίου του Πρώτου και Ανεπανάληπτου. Αυτή η φωτεινή μορφή που ακτινοβολούσε φως Χριστού, χαράχθηκε μέσα στην παιδική μου ψυχή πριν 4 δεκαετίες και πλέον. Και το βαρύ όνομά του μου εμπιστεύθηκε η Εκκλησία να λιτανεύω ως την αιωνιότητα. Θα ευγνωμονώ εσαΐ εκείνον που μου το χάρισε με την εντολή να του μοιάσω. Και τώρα μόνο κατάλαβα τι κατεργαζόταν η χάρη του Θεού από τότε που μικρά παιδιά κάθε Σάββατο μαζί με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου κύριο Γεράσιμο ευπρεπίζαμε το μνήμα του. Πάντα μου έκανε εντύπωση και είχα την απορία για εκείνο το Α που ακολουθούσε το όνομα του Αρχιεπισκόπου στην επιτύμβια Μαρμαρόπλακα. Τώρα 40 και πλέον χρόνια μετά
Η απορία αυτή βρήκε τη λύση της, αφού το Β' ήλθε να προσθεθεί στο δικό μου ταπεινό όνομα. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Μαζί με τη μορφή εκείνου μνημονεύω οφειλετικά την ιερή μορφή του Αρχιεπισκόπου Τιμωθέου, του οποίου έως των Εσχάτων βοηθός, επίσκοπος και συνεργάτης άμεσος διετέλεσα. Άνθρωπος αγάπης και ευγένειας, άνθρωπος αρετής και κοινωνικής ευαισθησίας, διδακτικός και προσευχητικός, εφάμιλος αγίων προσωπικότητων του 20ου αιώνα και πηγή ύδατος ζώντος για χιλιάδες ψυχές πάσχουσες απολυμών του ακούσε λόγων Κυρίου. Και έπειτα με βαθύτατο σεβασμό αισθάνομαι την ανάγκη να λάβω μαζί με τις ευχές τους ως συνοδείτες στο δρόμο της διακονίας μου και την ευχή του αμέσου προκατόχου μου Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου. Αποτελεί ευλογία για μένα όπως και για όλους μας η γλυκία παρουσία του ανάμεσά μας. Εκείνος και απλός φαινόμενος, πολύς γέμι χάριτος, κι αν δεν ομιλεί, σίγουρα πάντως διδάσκει, και με το χαμόγελό του, την ιόβιο υπομονή του, την προσευχή του, λέγει περισσότερα ίσως από όσα έλεγε όταν κινούνταν και έτρεχε και κήρυτε και δεν έδινε στα βλέφαρά του νησταγμό και στους κροτάφους του ανάπαυση. Μετά από αυτήν την αναφορά γυρίζω πάλι πίσω στις αράδες του ηλιταρίου της ζωής για να ενθυμηθώ πρόσωπα και πράγματα που τη σημάδεψαν. Δεν θα σας κουράσω με την παράθεση αμέτρητων ονομάτων ευεργετών της ζωής μου. Κάποιοι μάλιστα βρίσκονται εκεί ανάμεσά μας και συγχαίρουν αυτήν την ώρα, όπως η αδελφή της μητέρας μου, συμπαραστάτρια μιας ολόκληρης ζωής, που έζησε για να δει αυτήν την ώρα. Ο δάσκαλός μου, που κάθεται λίγο εκεί πιο κάτω στο παγκάρι, που με έστειλε να μάθω τι θλιβερό ανήγγειλε πένθυμα η καμπάνα του Αγίου Μινά, εκείνο το αξέχαστο μεσημέρι της 7ης Φεβρουαρίου 1978. Οι ιερείς της Παναγίας των Σταυροφόρων, εδώ δύο δρόμους πιο πάνω, κι άλλοι πολλοί. Ο Θεός να τους χαρίζει τα αγαθά Του κατά την αγαπώσα καρδία τους και ας μνηστεί στη Βασιλεία Του των μακαριστών γονέων μου Χρήστου και Γεωργίας, της γερόντισσας Ευγενίας, αδελφής του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, που με περιέβαλε με στοργή των οικείων της πίστεως και των διδασκάλων μου και όσων κατά καιρούς ήλθαν αρρωγή στο ταπεινό εκκλησιαστικό μου έργο. Ευχαριστώ και όλους εσάς από καρδιάς που ήλθατε για να βάλω με μαζί του ευλογητός της νέας μου διακονίας, για να πραγματώσω με το ομοθυμαδόν των Αποστόλων σε αυτήν την προσευχητική και δοξολογική σύναξη και που γίνεστε μάρτυρες αυτόπτες και αυτίκοοι της συνέχειας της διαδοχής της αρχιεπισκοπικής διακονίας και της προσθήκης ενός ακόμα κρίκου στην αλυσίδα της. Σήμερα εδώ εξομολογούμε στην αγάπη σας. Με βρίσκεται εντελώς απρόθυμο να προβώ σε υποσχετικές διακηρύξεις. Την πρόταση ζωής που κήρυξε ο Χριστός μας ήλθα να σας παρακαλώ καθημερινά να ακολουθούμε μαζί και να είμαστε, να αποτελούμε όντως Εκκλησία. Μητέρα όλων των παιδιών του Θεού, που αναπαύει στην αγκαλιά της όλους όσοι το επιθυμούν, χωρίς εξαιρέσεις και κατεξοχήν τους κοπιώντας και πεφορτισμένους αυτής της ζωής, όπως οι ευσεβείς πρόγονοί μας ανέγραψαν στο υπέρθυρο του εξονάρθηκα αυτού του περικαλούς και παμεγέθους Μητροπολιτικού Ναού. Αυτό θα διακονώ, ακόμα κι αν χρειαστεί σταυρική μετοχή, που θα καταβγάζεται από το φως και θα νοηματοδοτείται από την ελπίδα της Ανάστασης. Πάντα πίστευα δυνατά αυτό που ψηλαφούσα στην εκκλησιαστική ζωή, πως η σωτηρία του κόσμου δεν γίνεται με διαγγέλματα, αλλά με αγώνα και θυσία. Όπως είχα πει κατά την εισεπίσκοπο χειροτονία μου, επειδή τίποτε στη ζωή μας δεν γίνεται χωρίς το θέλημα του Θεού, εμείς όταν και όπως εκφραστεί αυτό, κύπτωμε τον αυχένα στην βουλή του, αποδεχόμαστε το επίταγμα,
Παίρνουμε στους ανάξιους ώμους μας το Σταυρό του Χριστού και της Εκκλησίας Του και οδεύομαι στο υπεραυτής μαρτύριο λέγοντας «Ως το Κυρίο έδοξε, ούτω και εγένετου, ή το όνομα Αυτού ευλογημένο». Αυτό επαναλαμβάνω και σήμερα με όλη μου τη δύναμη. Διακονήσε αυτό σε Λίλιθα. Ήλθα για να διακονήσω το μυστήριο της σωτηρίας σας. Και στην έναρξη της διακονίας αυτής οφείλω να ομολογήσω ενώπιόν σας πως από την ημέρα της γεννήσεώς μου έως σήμερα ο Θεός με ευεργέτησε πολύ ειδός και πολύ τρόπους. Εκείνος, ο Πατήρ των Ικτυρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως, έγινε ο Πατέρας μου, όπως μητέρα μου έγινε η Αγία Εκκλησία και αδέλφια μου όλα τα παιδιά της. Κι έτσι δεν αισθάνθηκα μόνος όταν σε μικρή ηλικία στερήθηκα τους γονείς. Η Παναγία μας ήταν πάντα παρούσα. Αιτία της χαράς της ύπαρξής μου, η μεγαλόχαρη της Τίνου. Και έπειτα η Παναγία των Σταυροφόρων, η Παναγία η Κερά Καρδιώτισσα, η Μεγάλη Παναγία στη Νεάπολη, η Μεγάλη Παναγία στο Ρέθυμνο, η Κερά του Ρεθέμνους, η Παναγία η Μεσοπαντήτισσα του Χάνδακα, μου φανέρωναν διαρκώς σημεία της θεομητορικής στοργής και προστασίας του προσώπου μου. Ευγνωμόνος την ευχαριστώ. Με αγάπη πολύ, όσοι διαθέτω, στρέφω το λογισμό και το λόγο μου στη θεόδμητο και θεοστήρικτο Μητέρα Εκκλησία, την καθηγιασμένη και καθημαγμένη Μεγάλη Μητέρα όλων μας και στον σεμνό και στιβαρό Ιακοστρόφο της Νιός της, τον Πατέρα και Πατριάρχη μας, τον Πατέρα της Οικογένειας των Πανορθοδόξων, Κύριο Βαρθολομαίο, στο Θεοδόξαστο και Θεοφύλακτο Οικουμενικό Θρόνο, η Εκκλησία της Κρήτης υπάρχει αφοσιωμένη θυγατέρα και καυχάται εν Κυρίω όπως και σήμερα ο Σάκης κατονομάζεται ο συναυαρχής αυτού. Έτσι ήταν, είναι και θα παραμένει και όλοι εμείς στο πλευρό εκείνου του μεγάλου ηγήτορος κυρηναίοι στην άρση του Σταυρού του και Σταυρού της Μεγάλης Εκκλησίας συνθαπτώμενοι και συνεγυρώμενοι, συσταυρούμενοι και συνδοξαζόμενοι. Μοναδική τιμή να ανήκομαι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο που διακρατεί και διαφυλάττει απαραχάρακτα και ακαινοτόμητα τα της πίστεως της Εκκλησίας, την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και ταυτότητα, χωρίς ευσεβιστικές προσταφαιρέσεις και ανήθικους ηθικισμούς. Ο πόνος της Μεγάλης Εκκλησίας είναι πόνος μας και οι χαρές της χαρά μας. Ευχαριστώ από τα μύχια των καρδιακών μου χώρων, τους εκπροσώπους της αυτού Θειοτάτης Παναγιώτητος, τους Κρήτας αδελφούς, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αυστρίας κύριο Αρσένιο και Πανοσιολογιότατο Άγιο Μέγα Πρωτοσύγγελο κύριο Θεόδωρο για τις σεπτές πατριαρχικές και πατρικές ευχές και το πολύτιμο δώρο τα οποία μας κομίζουν μαζί με την άβρα του Βοσπόρου. Και τους παρακαλώ να καταθέσουν στον πάνσεπτο Οικουμενικό Θρόνο και στον κλεΐζοντα αυτόν Παναγιώτατο Πατριάρχη μας την οικία αγάπη, το βαθύτατο σεβασμό και την αφοσίωση των αρχείων αρχιερέων μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, του Ιερού Κλήρου, των μοναχικών αδελφοτήτων και του ευσεβούς και ηρωικού λαού της Κρήτης, καθώς και του ταπεινού νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, ως και του πολιού γέροντος προκατόχου του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου. Ευχαριστώ πολύ την αυτού Θειοτάτη Μακαριότητα τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Κρήτα για τις πατριαρχικές ευχές και ευλογίες τις οποίες επιδαψιλεύει σήμερα δια του Σεβασμιωτάτου εκπροσώπου του Μητροπολίτου Γέροντα Λεοντοπόλεως κυρίου Γαβριήλ, τους μακαριωτάτους αρχιεπισκόπους Νέας Ιουστενιανής και Πάσης Κύπρου και Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Σινέου κύριο Δαμιανό και τους παρακαλώ δια των τιμίων εκπροσώπων τους να εύχονται πάντα για την Εκκλησία μας. Αποτελεί βαθιά τιμή για την Εκκλησία της Κρήτης και το πρόσωπό μου η ιστορική παρουσία του εξοχοτάτου Πρωθυπουργού της Ελλάδος κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη.
Εξοχότατε, σας ευχαριστώ για τον επιστηρυγμό σας στην Εκκλησία Κρήτης, για όσα προσφέρετε τους δίσεκτους αυτούς χρόνους στη χώρα μας και στο λαό μας, για την κριτική σας λεβεντιά που κάνει τη Μεγαλόνησο να καυχάτε. Παρακαλώ πολύ, βοηθήσετε με όλη τη δύναμη και το πείρωμα της καρδιάς σας στα προβλήματα που δοκιμάζουν τις αντοχές αυτού του ευλογημένου λαού. Και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τα έργα που προγραμματίζετε για να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων της Κρήτης καλύτερη και πιο ασφαλή. Ευχή μου να συνδεθεί το όνομά σας με έργα ανάπτυξης που θα καθορίσουν το μέλλον αυτού του τόπου, ο οποίος διαθέτει τις καλύτερες προοπτικές και βρίσκεται στο σταυροδρόμι υπήρων και πολιτισμών. Σε ό,τι αφορά δε τη μεταξύ της Εκκλησίας και της Πολιτείας σχέση, κρίνω σκόπιμο και επωφελές για όλους να τονίσω πως είναι ανάγκη για την πατρίδα και το λαό μας να συμπορευόμαστε με αμοιβαία αγάπη, σεβασμό και κατανόηση στα πλαίσια της συναλληλίας, υπηρετώντας πάντοτε τον ίδιο λαό από διαφορετικές αφετηρίες. Η Εκκλησία, όπως και ο Χριστός, δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά είναι εν το κόσμο τούτο. Έχει αποστελεί να ενώνει και μακριά από διχαστικές, λογικές και πρακτικές, να εκφράζει τον Ευαγγελικό Λόγο και την αγωνία της, όταν ο άνθρωπος τίνει να γίνει μισάνθρωπος και τελικά απάνθρωπος. Ευχαριστώ τους σεβασμιωτάτους αρχιερείς που συγκροτούν την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης. Όλοι μαζί, με πνεύμα ενότητος και εν Χριστώ αγάπης και με γνώμονα την ωφέλεια της Εκκλησίας και του πληρώματός της, θα συνεργαζόμαστε στο συνοδικό μας βουλευτήριο και ήθε ο Θεός της ειρήνης να μας δίδει πάντοτε το αυτό φρονήν εν αλλήλεις προς δόξαν εκείνου, προς σωτηρίαν ψυχών, προς συνέχεια της κριτικής εκκλησιαστικής ιστορίας. Η Ιερά Σύνοδος αποτελεί συνέχεια της συλλειτουργίας και ασφαλώς η συνοδικότητα δεν αρκείται στο επίπεδο των επισκόπων της Εκκλησίας, αλλά ξεκινά από τη βάση, από την ενορία, το μικρότερο κύτταρο που λειτουργεί με συνοδικούς και δημοκρατικούς θεσμούς και ανέρχεται ως το υψηλότερο επίπεδο. Μέλημά μας η καλλιέργεια αυτής της συνοδικότητος στην καρδιά της εκκλησιαστικής ζωής, όπου όλες οι σκέψεις, οι απόψεις, οι προβληματισμοί, οι αντιρρήσεις και οι διαφωνίες ακόμη κατατίθενται και με ορθόδοξο εκκλησιαστικό φρόνημα εκφράζονται και αξιολογούνται. Κάθε φωνή είναι αποδεκτή και απαραίτητη και υπακούοντες τους κανόνες εντάσσεται στη συμφωνία. Διαφορετικά κινδυνεύει να γίνει παραφωνία ή απλά φωνασκία. Και τελευταία έχουμε δεινοπαθήσει από τέτοια φαινόμενα καινοφωνιών με αλφα-γιώτα και καινοφωνιών με έψιλον που εκφράζονται ανίκια και πάντως όχι εκκλησιαστικά. Ο θεσμός της Ιεράς Επαρχιακής μας Συνόδου αποτελεί το θεμέλιο της ζωής της Εκκλησίας Κρήτης και απαιτείται η σύσταση και η λειτουργία και άλλων συνοδικών επιτροπών, όπως και η διεύρυνση των υπαρχουσών, για να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν την Εκκλησία της Κρήτης. Η ενίσχυση του εφημεριακού μας κλήρου, η κατοχύρωση των θέσεών του, η διευκόλυνση στο ποιμαντικό του έργο είναι κάποια από αυτά, καθώς και το ζήτημα των νέων ιερατικών κλήσεων. Ακόμη η αναζωπήρωση και στήριξη της λειτουργίας των μοναστικών και των λοιπών καθιδρυμάτων της Εκκλησίας, η ορθή αξιοποίηση της εναπομείνασας εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας προς όφελος του ποιμαντικού έργου και άλλα πολλά που προβλέπονται στον καταστατικό μας χάρτη, αλλά και μπορούν να γίνουν μέσα από το δικαίωμα που αποκτήσαμε να καταρτίζομαι κανονισμούς που να ρυθμίζουν την εσωτερική μας λειτουργία. Ευχαριστώ ευγνωμόνως το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων κύριο Ειρηναίο,
για όσα έκανε κατά το διάστημα της τοποτηρητίας του στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και για όσα με πολύ αγάπη είπε πριν λίγο. Είχε και θα έχει πάντοτε το σεβασμό και την αγάπη μου. Ως όμοροι επίσκοποι στον ομόρε Θύμνης, συμπορευθήκαμε και συνεργαστήκαμε άριστα για την πνευματική πρόοδο του τόπου της ευθύνης μας. Τον ευχαριστώ γι' αυτό, καθώς και για την προετοιμασία της υποδοχής μου σήμερα μαζί με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και όλους τους τοπικούς φορείς. Τον παρακαλώ πάντοτε να με στηρίζει με την προσευχή, την αγάπη και την πολύτιμη πνευματική και διοικητική του πείρα. Ευχαριστώ τους σεβασμιωτάτους και θεοφιλεστάτους αδελφούς αρχιερείς, πολλοί εκ των οποίων είναι Κρήτες, που ήλθαν από όπου διακονούν την Εκκλησία για να συμμετάσχουν προσευχητικά και να ευλογήσουν με την παρουσία τους την καλή απαρχή του νέου μου διακονήματος. Τους παρακαλώ πολύ να εύχονται να με αναδεικνύει ο Κύριος αξιοποιημένα αυτής της αγιασμένης πείμνης, όπως επίσης τους παρακαλώ να εύχονται για την κατά Θεό προκοπή του κλήρου και του ευσεβούς ποιμνίου της και συχνά να μας χαρίζουν τη χαρά της ελεύσεώς τους εδώ. Ευχαριστώ τους άρχοντες και όλους τους εκπροσώπους των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών του τόπου μας για την παρουσία τους. Θα είμαι πάντα μπροστάρης μαζί τους στους αγώνες για το καλύτερο, για την πρόοδο και την ευημερία του λαού μας, ιδιαίτερα στους αγώνες για την προστασία του Θείου Δώρου, του Πατέρα και Δημιουργού Θεού, του φυσικού μας περιβάλλοντος. Ευχαριστώ όλους τους αδελφούς κληρικούς που παρίστανται, τις αδελφότητες των Ιερών Μονών, τα εκκλησιαστικά συμβούλια, όλους όσοι ήλθαν από όλη την Κρήτη για να μετέχουν στη χαρά της Εκκλησίας. Ευχαριστώ όσους έως σήμερα συνήντησα στην πορεία της εκκλησιαστικής μου ζωής. Και ιδιαίτερα τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή λαό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που με υποδέχεται, αλλά και τον Ιερό Κλήρο και τον ευγενή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, τους οποίους αποχωρίζομαι με χαρμολύπη έπειτα από 12 χρόνια υπέροχης καθημερινής αναστροφής. Είναι αλήθεια ότι με αγάπησαν και τους αγάπησα, με ετοίμησαν πολύ, όπως και παλαιότερα εκείνη της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερονήσου, που αναστράφηκα μαζί τους για 15 επίσης χρόνια. Ζητώ από όλους να με ενισχύουν με τις προσευχές τους. Οι ευχαριστίες μου που δεν έχουν τέλος σταματούν εδώ, με μια αναφορά απολύτως επιβεβλημένη. Στο δικό μου παιδαγωγό εις Χριστόν, τον αείδημο γέροντά μου, βέβαιος για την παρουσία του, το Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου Νεκτάριο, για όσα μου προσέφερε. Η ευλογημένη ώρα που τον γνώρισα πριν από 40 και πλέον χρόνια έγινε η καλή απαρχή του σχεδίου του Θεού που φτάνει έως αυτή τη μεγάλη στιγμή. Στο Πανεπιστήμιο του Ομοφορείου του σπούδασα και εκείνος πρώτος με έμαθε να αγαπώ την Εκκλησία και την αγιασμένη της παράδοση, να σέβομαι και να τιμώ τον πανίερο θεσμό του Οικουμενικού Θρόνου, να σκύβω αγαπητικά στους ανθρώπους του Πνεύματος και του Μόχθου, της καθημερινής βιοπάλης και της αυθεντικής λαϊκής ευσέβειας που διακρατεί τα ζώπυρα της πίστεως και του ορθόδοξου πολιτισμού. Η ευχή του ας προπορεύεται πάντοτε των βημάτων μου. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, παιδιά της Εκκλησίας φωτόμορφα, ο πρώτος άξονας στον οποίο επιθυμούμε να κατευθύνουμε τους οραματισμούς της διακονίας μας είναι η καλλιέργεια της εν Χριστώ μεταξύ μας ενότητας. Στους δίσεκτους αυτούς χρόνους που ζούμε, πολλοί και πολλά δυστυχώς καθημερινά εργάζονται για να αδυνατήσουν οι κοινωνικοί μας ιστοί και η ενότητά μας από αυτονόητο έγινε ζητούμενο. Η πανδημία δυστυχώς αύξησε τις ανισότητες και κατέδειξε πόσο βαθιά ριζωμένη μέσα στον κοινωνικό χώρο είναι η αλαζονία και η εσωστρέφεια, η σύγχυση και ο φανατισμός.
Το μεγάλο πρόβλημα του ιού ανέδειξε ως μειόφιλε πως υπάρχουν και κυκλοφορούν δυστυχώς και άλλοι ιοί, πνευματικοί και κοινωνικοί, που απειλούν την πνευματική μας υγεία, απειλούν αυτήν ακόμα τη χριστιανική μας ιδιότητα, αφού ο χριστιανός είναι αδύνατο να είναι φονταμενταλιστής και φανατικός. Κάποιοι αδελφοί μας από πιστοί γίνονται εύπιστοι και αφήνοντας το Ευαγγέλιο αναζητούν ψευδοευαγγελιστές. Λησμονούν το θαύμα της Εκκλησίας, το Χριστό που διασχίζει την ιστορία και ψάχνουν εν αγώνια θαύματα και θαυματοποιούς. Και ακόμη κάποιοι ιδιωτικοποιούν την πίστη, κάτι που καμία σχέση δεν έχει με την αποστολική παράδοση της Εκκλησίας. Και ένα άλλο ζήτημα που προστίθεται ανησυχητικά στους καιρούς μας είναι η αύξηση των περιστατικών της επιθετικότητας στο όνομα της πίστης. Έχει γραφτεί πολύ χαρακτηριστικά πως κάθε επίθεση στο όνομα μιας θρησκείας είναι επίθεση κατά της θρησκείας. Μακριά από μας κάθε έννοια θρησκευτικού φανατισμού. Η Ορθοδοξία δεν είναι και δεν έγινε ποτέ μυσαλλοδοξία. Ο μέγας όμως πειρασμός των καιρών μας που απειλεί την Ορθοδοξία σχίζοντας το σώμα της Εκκλησίας είναι αυτό που προσφιέστατα ονομάζεται σκάνδαλο των αυταδέλφων, ο εθνοφιλετισμός. Εμφανίζονται οι χριστιανοί να προτάσουν αυτής της ιδιότητάς τους την εθνική τους προέλευση. Αυτό που έκανε κάποτε τον Άγιο Σοφρόνιο, διορθώνοντάς τους να γράψει «Δεν γνωρίζω Έλληνα Χριστό, Ρώσο Χριστό, Άγγλο Χριστό, δεν γνωρίζω φιλέλληνα Θεό». Για το θέμα αυτό έχει μιλήσει η Εκκλησία με τη γνωστή εγκύκλιο του 19ου αιώνα που χαρακτηρίζει αίρεση τον εθνοφιλετισμό. Και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο αγωνίζεται καθημερινά για να μην επικρατήσει στους κόλπους της Εκκλησίας τούτο το τόσο αντίθετο στην αποστολική ρίση «Ουκ εν Ιουδαίος ουδέ Έλλην, πάντες γαριμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού». Ας στερεώνει ο Θεός την Εκκλησία Του και ας δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας ώστε η σάρκωση του Ευαγγελίου να γίνεται στον κόσμο διαρκές γεγονός. Στο σώμα της Εκκλησίας δε χωρούν οπαδοποιήσεις και ομαδοποιήσεις. Όλα τα παραπάνω ανοίγουν πληγές και αλίμονος εκείνων που προσθέτει τραύματα στο σώμα της ήδη αλγούσης και πασχούσης Εκκλησίας Του. Έχουμε χρέος να κηρύττουμε και να εργαζόμαστε για την αγάπη σε καιρούς που έχει ψυγεί η αγάπη, για την ελπίδα σε μια γενιά που μεγάλωσε δίχως ελπίδα, για το φως σε ένα κόσμο σκοτεινό και σκοταδιστικό, για την ειρήνη δίδοντας τη δική μας προσωπική μαρτυρία με αγία απλότητα, ησυχία και ταπείνωση και όχι με πολυπράγμονα ανούσιο ακτιβισμό. Τελικά έχουμε αποστολή να προβάλλουμε στους ανθρώπους τη χριστιανική ορθόδοξη πρόταση ζωής που οδηγεί στην προσωπική μας συνάντηση με το μυστήριο και στην επανέβρεση των αληθινών ανθρωπίνων σχέσεων που απειλούνται από την εικονική πραγματικότητά τους. Να καλλιεργήσουμε την εσωτερική μας ζωή κάνοντας πράξη το ένδον σκάπτε και το ένδον καλλιέργησε με τους πόρους του Ευαγγελίου για να καρποφορήσουν στην κοινωνία. Αυτό το γνωρίζει καλά η Εκκλησία. Δεν είναι μικρό πράγμα να σου ανήκουν οι αιώνες. Δεν είναι μικρό πράγμα να αποτελείς πραγματικά και κυριολεκτικά την παρουσία του Χριστού στα σπλάχνα του λαού Του. Αλλά για να επιτευχθεί ο σκοπός πρέπει να ξεκινήσουμε από την αυτοκριτική μας, να έχουμε διαρκώς την καλή αγωνία για τα εκκλησιαστικά μας πράγματα, να αναρωτιόμαστε αν η γλώσσα μας πείθει, αν είναι ξύλινη και ακατάληπτη, ειδικά στους νέους ανθρώπους που δεν έχουμε δικαίωμα να τους αποξενώνουμε και να τους κρατούμε μακριά. Προπάντων όμως να δούμε πώς θα πείθει όχι η γλώσσα μας, όσο η ζωή μας,
αφού δεν πείθεις όταν δεν ζεις. Ο γάρμι ποιών και διδάσκων, αναξιόπιστος εστίν εις ωφέλιαν κατά το βασίλειο. Η Εκκλησία δεν κυριεύει, αλλά συμμετέχει. Δεν καταπιέζει, αλλά παρακαλεί. Δεν επιβάλλει, αλλά προσκαλεί. Δεν είναι αυθεντία, αλλά αλήθεια. Δεν είναι εξουσία, αλλά ευθύνη. Δεν είναι βία, αλλά ελευθερία. Δεν είναι η κοινωνία των αναμαρτήτων, αλλά η κοινωνία των αμαρτανόντων και μετανοούντων. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός, απαντώντας εκείνους που σκανδαλίζονταν και ρωτούσαν, «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών, εστί ο διδάσκαλος ημών». Και ο Θεός εντός της φανερώνεται άλλοτε στο πρόσωπο ενός μικρού παιδιού και άλλοτε ενός φτωχού ανθρώπου, απομονωμένου, μοναχικού, αστέγου, ελεηνού και περιθωριακού για τα κοσμικά μας μάτια. Αυτό μας μαθαίνει η Εκκλησία, να τον αναζητούμε στα πρόσωπα των αδελφών του των ελαχίστων, και σε αυτό θα δώσουμε εξετάσεις στο Χριστό, ο οποίος πάνω στο Σταυρό μας έδωσε την εγγύηση ότι το αίμα του χύνεται για κάθε πονεμένο και αναγκεμένο. Γι' αυτό και ο δικός του Σταυρός νοηματοδοτεί τους δικούς μας. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας συνυπάρχουμε Θεός και άνθρωποι, Άγιοι και αμαρτωλοί, κι όλοι εμείς οι τελευταίοι κάνουμε τη δική μας επανάσταση για να κερδίσουμε τελικά την Ανάσταση. Κάνοντας την επανάστασή μας απέναντι στην αμαρτία και στην αποτυχία, απέναντι στις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις, τότε μπορούμε να δεχθούμε την πρόσκληση για το δείπνο της Βασιλείας. Η Εκκλησία, αν χάσει την ουσία αυτής της ύπαρξής της στον κόσμο, με μεγάλη ευκολία μετατρέπεται σε μια θρησκευτική κοινότητα ή σε μια φιλανθρωπική οργάνωση. Και τότε όλα αλλοιώνονται. Η λειτουργική της παράδοση ευτελίζεται σε κωμωδία, ο λόγος του Θεού σε φθηνή απολογητική, το ήθος της σε ανούσια ηθική δεοντολογία, σε πρέπει που κανείς δεν ξέρει αν πρέπει τελικά, σε μη και σε δεν που οδηγούν μοιραία στο μηδέν. Τότε η φιλανθρωπία γίνεται ψυχρή αλληλεγγύη, η μετάνοια αποκτά νομικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα τελικά η πίστη να δίνει τη θέση της στην παραφροσύνη και το δόγμα να διολυσθένει σε μύθο που τρέφει τους μυθομέριμνους. Η Εκκλησία είναι διαχρονική και συχνά εμείς, παρά το ότι είμαστε εντός της, γινόμαστε αναχρονιστικοί. Η διακονία μας δεν είναι η επιτέλεση έργου μουσιοφύλακος μιας εκκλησίας μουσείου. Αν πάψουμε να είμαστε διαρκώς αγιαζόμενοι, τότε ναι, η εκκλησιολογία γίνεται μουσιολογία και η θεολογία μετατρέπεται σε νεκρολογία. Μέσα στη σύγχρονη κατάσταση που συχνά η τεχνολογική εξέλιξη μας κάνει να χάνουμε τη γνώση στην πληροφόρηση, μέσα σε ένα κόσμο που έχει χαρακτηριστεί γοργόφτερος και ταχύπλοος, οφείλουμε να είμαστε πρωτοπόροι και όχι ουραγοί. Οφείλουμε να οδηγούμε τους ανθρώπους από τις γνώσεις στη γνώση και από τη γνώση στην επίγνωση. Να είμαστε εν επιγνώση ορθόδοξοι, χωρίς ζήλο νου κατ' επίγνωση καθόλου αξιοζήλευτο. Ζώντας σε αυτόν τον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, δεν εθελοτυφλούμε, διαπιστώνοντας την αποστασιοποίηση των ανθρώπων, ειδικά των νέων μας από την Εκκλησία. Δεν μπορούμε να χάνουμε χρόνο παραπονούμενοι, αλλά πρέπει να κινητοποιηθούμε δυναμικά για να προσεγγίσουμε ξανά με τη μαρτυρία της πίστης και της ζωής μας τους ανθρώπους, να τους συναντήσουμε όπου είναι και όπως είναι, όποιοι κι αν είναι, και να τους πούμε για το Ευαγγέλιο, να τους μιλήσουμε ξανά για την πατρική σχέση που συνδέει το Θεό μαζί τους, για να τους δώσουμε ελπίδα όταν τα πάντα γύρω τους τους απελπίζουν, για να τους υπενθυμίσουμε αξίες και αρετές, να τους διδάξουμε εκκλησιαστικό ήθος και διάθεση προσφοράς. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που επιθυμώ να θίξω,
αφού με απασχολεί ιδιαίτερα και πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε, γιατί αποτελεί χρέος την ιστορία του γένους και του νησιού μας. Η σχέση της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα με τους νέους ανθρώπους, με τα παιδιά μας, τα παιδιά μιας άλλης εποχής, διαφορετικής από αυτήν που ζήσαμε εμείς στην ηλικία τους. Τα παιδιά με τους διαφορετικούς προβληματισμούς, τις αγωνίες και τα προβλήματα, που συχνά αδυνατούμε να συνομιλήσουμε μαζί τους, αφού μιλούμε μια διαφορετική γλώσσα. Σκέφτομαι συχνά τι πρέπει να γίνει για να αποκατασταθεί αυτή η σχέση, για να τα ξαναδούμε στο σπίτι της Εκκλησίας και δικό του σπίτι, που χρειάζεται τη δημιουργική τους πνοή, αφού δικό τους θα είναι αύριο και αφού κακώς λειτουργούμε μερικοί, ως αν η Εκκλησία να άρχισε σε μας και σε μας να τελειώνει. Αρκετά πια με τους μονόλογους, αρκετά με τους αγοραφοβικούς εγκλισμούς. Καιρός για διάλογος, κι ας μας πονέσει, για καταλλαγή, για αμοιβαία ανανέωση σκέψεων και ζωής. Καιρός να πούμε σε όλους πως η Εκκλησία δεν είναι άρνηση αλλά θέση, δεν είναι οπισθοδρόμηση αλλά προοπτική, πως είναι αγάπη που αποβάλλει φοβικά σύνδρομα. Καιρός να νιώσουμε την ευθύνη μας να συναντηθούμε ξανά, να ανακαλύψουμε τις ρίζες του πολιτισμού που κληρονομήσαμε, να συνεργαστούμε, να μάθουμε να συνυπάρχουμε και όχι απλά να υπάρχουμε. Να μάθουμε πως για τον άνθρωπο, ο κάθε άνθρωπος είναι ο ίδιος ο εαυτός του, στημένος απέναντί του. Καιρός να ακούσουμε τον άλλο και να μην απαιτούμε να μας ακούει μόνο αυτός. Αλλιώς και αυτός και εμείς απευθυνόμαστε ισότα μη ακόντων και κατά το κοινός λεγόμενο καθένα στον κόσμο του. Η Εκκλησία μας καλείται να εμπνεύσει τους ανθρώπους που θα τους βγάλουν από τα σημερινά αδιέξοδα. Να τους πει πως δεν υπάρχει αμαρτία που να ξεπερνά το μέγεθος της αγάπης του Θεού, πως την αγκαλιά του όλοι έχουμε θέση. Να τους μάθει πως έσχατο και τραγικό ανθρώπινο λάθος είναι μόνο η αμετανοησία. Πως η μόνη δυστυχία που δεν διορθώνεται είναι να βρεθείς χωρίς να μετανοείς μπροστά στο πρόσωπο που συγχωρεί. Ένα δεύτερο σημείο που επιθυμώ να τονίσω είναι η ευθύνη του καθενός μας και όλων μαζί για την πολιτισμική μας κληρονομιά και για την πορεία της στο αύριο. Σκέφτομαι συχνά πως αυτός ο τόπος που γέννησε ένα Μιχαήλ Δαμασκηνό, ένα Θεοφάνη, ένα Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, έναν Άγγελο, ένα Τζάνε, αυτός ο τόπος που γέννησε ένα Κορνάρο, ένα Μπουνιαλί, ένα Χορτάτζι, για να μην αναφερθώ στους νεότερους, πόση ευθύνη έχει για να δώσει, όπως άλλοτε στην κριτική αναγέννηση, νέες προτάσεις στην τέχνη, στη λογοτεχνία, στη μουσική και στον πολιτισμό εν γέννη. Ίσως μια νέα κριτική αναγέννηση, αντίδοτο στο κίτς που έχει κατακλείσει ό,τι μας περιβάλλει και τους ναούς μας δυστυχώς ακόμη, να είναι όλα να δώσει το στίγμα της στους τομείς αυτούς που με το δικό τους τρόπο εκφράζουν και μιλούν στην ανθρώπινη καρδιά. Έχομαι χρέος να συμβάλλουμε σε αυτό, όπως και στη διατήρηση της πολιτισμικής μας ιδιοπροσωπείας, να κρατήσουμε ή το ορθότερο να κρατηθούμε από τις αρχές και τις αξίες μας και ας δώσουμε στον κόσμο που διψά αυτό που του λείπει. Ο μεγάλος λογοτέχνης και ευεργέτης της σπουδαίας Βικελαίας βιβλιοθήκης του τόπου μας, ο Γιώργος Σεφέρης, έγραψε κάποτε: «Είμαστε ένας λαός με παλικαρίσια ψυχή που κράτησε τα βαθιά κοιτάσματα της μνήμης του σε καιρούς ακμής και σε αιώνες διωγμών και άδειων λόγων. Τώρα που ο τριγυρινός μας κόσμος μοιάζει να θέλει να μας κάνει τρόφιμους ενός οικουμενικού πανδοχείου, θα την απαρνηθούμε αυτή τη μνήμη? Θα το παραδεχθούμε τάχα να γίνουμε απόκληροι? Η Κρήτη μας στην καρδιά της Μεσογείου έχει να προσφέρει πολλά, όπως έκανε πάντα, και με τους παραπάνω τρόπους να υψώσει τη φωνή της και να αναπτύξει δράσεις για τον πολιτισμό της ευρύτερης περιοχής και της Ευρώπης
στις ρίζες της οποίας αναμφισβήτητα υπάρχει η συμβολή της, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στο γόνιμο προβληματισμό και στις αποφάσεις που πρέπει χωρίς χρονοκαθυστέρηση να ληφθούν για αυτά που ήδη άρχισαν να ταλανίζουν την ανθρωπότητα, ακολουθώντας το παράδειγμα του Πατριάρχου μας για την κλιματική αλλαγή, την αναστολή της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία τελικά της δημιουργίας του Θεού, για την οποία έχουμε την εντολή του, του φυλάσσιου. Ένα ακόμη σημείο και τελειώνω. Είναι η ανανέωση της ενοριακής μας ζωής, ή καλύτερα η επανέβρεση του προσώπου μας εντός της ενορίας. Η ενορία απαιτείται να οραματιστεί το μέλλον και με την ευαισθητοποίηση των ενοριών να προτείνει και να επιδιώξει την ενεργό συμμετοχή τους στην οικογενειακή της ζωή, τη θέση τους εντός της και τη συνεργατικότητα. Εντός του ενοριακού κυτάρου τα πάντα οικοδομούνται, εξομαλύνονται, ωφελούν με τη διαπροσωπική σχέση του ιερέως και των μελών της κοινότητας, με την εξατομικευμένη ποιμαντική που αγκαλιάζει το ανθρώπινο πρόσωπο και του δίδει αρμοδιότητα, διακόνημα για να προσφέρει το χάρισμά του στους αδελφούς. Αναγκαία θεωρούμε τη διαρκή επιμόρφωση του ιερού κλήρου που έχει αρχίσει και θα συνεχιστεί για να είναι αυτό που έχει η αποστολή να είναι κοντά στον κάθε άνθρωπο. Θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε τους καλούς μας συνεργάτες για την ανανέωση των ποιμαντικών τους οραματισμών που δεν θα εξαντλούνται στο με κοσμικά κριτήρια ονομαζόμενο κοινωνικό έργο που δεν είναι σκοπός ή το χειρότερο αυτοσκοπός της Εκκλησίας, αλλά θα εργάζονται αυτοπροσφερόμενοι στο Χριστό που κρύβεται στα πρόσωπα των αδελφών. Παρακαλώ τους ιερείς μας να πράττουν το παν για να συνεχίζεται η Θεία Λειτουργία. Τους παρακαλώ να διακονούμε ήρεμα, απλά, ταπεινά, ανεπιτίδευτα, προπάντων χωρίς έπαρση, αυτοπροβολή, όχι για εντυπωσιασμούς. Δεν έκανε τέτοια ο Χριστός μας για να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας ότι τα συνεχίζουμε. Μακριά λοιπόν από μας η αυταρέσκεια και η ανθρωπαρέσκεια. Σπουδή μας το αρέσε Θεό μόνο. Και το τελευταίο σημείο είναι πως δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Κρήτη μας είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός προορισμός που δεν έχει να προσφέρει μόνο ήλιο και θάλασσα. Έχει πολιτισμό χιλιετιών. Προπάντων έχει τον άνθρωπο που αποτελεί φορέα αυτού του πολιτισμού και διασώζει στην ψυχή του το αληθινό μεγαλείο, την αληθινή ομορφιά της Κρήτης. Η φιλοξενία, εντολή και παρακαταθήκη ιερή οφείλει να δίδει την πραγματική εικόνα ενός λαού με αρχές και αξίες, με ιστορία και δυναμική, με παραγωγή προϊόντων αρίστης ποιότητος της εύγονης γης του, ενός αυθεντικού λαού που δεν έχει καμία σχέση με όσα κατά καιρούς αμαυρώνουν την εικόνα του, δήθεν παραδοσιακά και δήθεν πατροπαράδοτα. Ο τόπος μας υπήρξε πάντοτε χώρος συμφιλίωσης, συναδέλφωσης, τόπος που γέννησε το συγκριτισμό στην αυθεντική σημασία του όρου. Γι' αυτό και δεν δέχτηκε ποτέ όσα απειλούσαν την πνευματική του ελευθερία και με αίμα άφθονο των ανθρώπων του σφράγισε παλικαρίσκια τη διατήρησή μας. Η Κρήτη που έζησε στο παρελθόν θα ζήσει και στο μέλλον. Σταυροδρόμοι υπήρων και θαλασσών, σταυροδρόμοι λαών και φυλών, σταυροδρόμοι ιδεών και συμφερόντων που σημαίνει πεδίο συγκρούσεων και αγώνων ή επιτέλους πεδίο καταλλαγής και δημιουργίας, μας λέγει πάλι ο παππούς Ειρηναίος. Δοξάζομαι το Θεό για την πραγματοποίηση στην Κρήτη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου που προσθέθηκε στους σταθμούς της εκκλησιαστικής μας ιστορίας. Μέγα γεγονός για το οποίο σεμνύνεται η Εκκλησία και έχουμε χρέωση πάντες να αξιοποιήσουμε τις αποφάσεις της Συνόδου αυτής
να μελετήσω με τα κείμενά της και πώς αυτά εφαρμόζονται στην εκκλησιαστική μας ζωή. Επιθυμούμε και προσβλέπουμε στην καλή μας συνεργασία με τα πνευματικά ιδρύματα της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης με τη μεγάλη τους πρόσφορα. Αυτονόητη η αγαστή συνεργασία μας με τον Σύνδεσμο των Θεολόγων της Κρήτης, με τους συνεργάτες θεολόγους μας, τον σύμβουλό τους, το μάθημα των οποίων αποτελεί να παρέχει, οφείλει να παρέχει ουσιαστικό πνευματικό προσανατολισμό, να μην αποθεί, αλλά να καθίσταται εκ των πραγμάτων απαραίτητο στην ολοκληρωμένη παιδεία που παρέχει το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Οφείλουμε να μνημονεύσουμε ιδιαίτερα την προσφορά της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης και της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης, εκφράζοντας την επιθυμία της Εκκλησίας να γίνει για αυτά το καλύτερο, γιατί αποτελούν φυτώρια των εκκλησιαστικών στελεχών που θα τους παραδώσω με τη σκυτάλη για να οδηγήσουν την Εκκλησία στο μέλλον. Στέλνω την αγάπη και τη βαθιά τιμή μου στους όπου γης απόδημους Κρήτες που πήραν χώμα από το νησί μας και το σκόρπισαν σ' όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, στελεχώνοντας τις κατατόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Κρητών και οι Παγκριτικές Ενώσεις, όλα τα σωματεία που ενώνουν τους Κρήτες και εκφράζουν την Κρήτη, έχουν την ευλογία και την ευαρέσκεια της Εκκλησίας και την προσωπική μου βαθιά εκτίμηση. Αγαπητοί μου, σας κούρασα πολύ. Ήδη από την πρώτη μέρα της εδώ παρουσίας μου και ίσως μερικοί από εσάς να θέλουν να με γυρίσουν πίσω. Ζητώ την κατανόησή σας. Επιθυμώ, κλείνοντας αυτήν την επεκκλησίας εξομολόγησή μου, από την υψηλότερη αυτή έπαλξη και φρικτορία της κριτικής εκκλησίας, από αυτήν την άλλη λογής βίγλα του κάστρου και ατενίζοντας σήμερα τα πρόσωπα όλων των ανθρώπων της ευλογημένης Μεγαλονήσου μας, να αναφέρω ένα απόσπασμα από πρόσφατη πατριαρχική εγκύκλιο που παρέχει σε όλους μας την ορθή θεώρηση για τον τρόπο προσέγγισης των προβλημάτων του ανθρώπου. Ο πατέρας και πατριάρχης μας τόνισε στην εγκύκλιό του αυτή τα περασμένα Χριστούγεννα πως απαιτείται εις την εποχή μας ποιμαντική φαντασία, διάλογος, όχι αντίλογος, μετοχή, όχι αποχή, συγκεκριμένη πράξης, όχι απόκοσμος θεωρία, δημιουργική πρόσληψης, όχι γενική απόρριψης. Όλα αυτά δεν λειτουργούν εις βάρος της πνευματικότητας και της λατρευτικής ζωής, αλλά αναδεικνύουν την αδιάσπαστο ενότητα της λεγόμενης καθέτου και οριζοντίου διαστάσεως της εκκλησιαστικής παρουσίας και μαρτυρίας. Πιστότη στην παράδοση της Εκκλησίας δεν είναι εγκλωβισμός στο παρελθόν, αλλά αξιοποίηση της πείρας του παρελθόντος προσφυός εν το παρόντι. Ελάτε λοιπόν μαζί να διακονήσουμε την Εκκλησία κατά τη σεπτή αυτή πατριαρχική προτροπή και με αυτήν την προοπτική, με ζέση πίστεως, με αγάπη Θεού, με διάκριση και ταπείνωση, λαμβάνοντας και δίνοντας μαθήματα πνευματικής ελευθερίας για να επαληθεύεται αυτό που ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς έγραψε κάποτε. «Είμαι από την Κρήτη, από το νησί που δεν γερνά, δεν γέρνει και σκλαβωμένο, ασκλάβω το παντάνε για να δίνει μαθήματα λευτεριάς». Κι ας είναι ο Θεός βοηθός μας σε τούτο το έργο που δεν είναι δικό μας, αλλά δικό Του. Του το ζητώ και θα Του το ζητώ καθημερινά ως το τέλος της ζωής μου, με εκείνο το ποίημα προσευχή του αηδήμου μεγάλου κριτικού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Τηλιανού. Θεέ μου,
Αυτή είναι η κατάσταση εδώ κάτω. Δεν χρειάζεται να σου γράψω περισσότερα. Αν θα σου στέλνα και μια μονάχα σελίδα ανθρώπινης μοναξιάς, φοβούμαι πως θα βούβαινα τον τρισάγιο ύμνο των αγγέλων. Μα τις επιχειρήσεις διοικείς εσύ. Περιμένω τις καινούργιες εντολές σου. Με αυτά, ευχαριστώντας και τα μέσα ενημέρωσης και τα λοιπά μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας που μεταδίδουν τη σημερινή εκκλησιαστική αυτή τελετή και ανοίγοντας την αγκαλιά μου όπως ο Χριστός μας επί του Σταυρού, κατασπάζομαι όλους εσάς, τους εγγύς και τους μακράν, τους φιλούντας ημάς εν πίστη, κατά την εντολή του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, στον Απόστολο της Κρήτης Τίτου, και εξητώ την προσευχή και την αγάπη σας. Καλή συνόδη πορεία στο δρόμο της εκκλησιαστικής μας ζωής, με τις πρεσβείες της Παναγίας της Μεσοπαντήτησας, του Αγίου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μινά, του Αγίου Μάρτυρος Ευγενίου, του Αγίου Διονυσίου του Ενζακίνθο, προσωπικού μου προστάτου και οδηγού, του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, του Αγίου Κυρίλου του Λουκάρεως και όλων των Αγίων της Κρήτης. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευγνωμονώ και σας ευλογώ πατρικά. Ο Αφέντης Χριστός και η Κερά Παναγιά, ο Κύρης και η Μάνα μας, όπως λέμε στην Κρήτη, να είναι μαζί μας για πάντα.